Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι πανθομολογούμενο πλέον ότι η κρίση που βιώνει αυτή τη στιγμή η χώρα μας και όχι μόνο, δεν έχει μόνο τη διάσταση την οικονομική, έχει και την πολιτιστική, έχει την κοινωνική και φυσικά έχει και την ανθρωπιστική λόγω των τεράστιων οικονομικών προβλημάτων που υπάρχουν σε μεγάλα τμήματα του ελληνικού πληθυσμού, της ελληνικής κοινωνίας, που αδυνατούν πλέον όχι απλά να διαβιώσουν αξιοπρεπώς, αλλά και να επιβιώσουν. Όλα αυτά τα θέματα και τις διαστάσεις της κρίσης αλλά και τις πτυχές της επικαιρότητας θα έχουμε σήμερα την ευκαιρία να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε με τον καθηγητή του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, τον καθηγητή Φυσικής και Φιλοσοφίας, τον κύριο Γιώργο Παύλο, που έχω την χαρά και την τιμή να ξαναέχω στην εκπομπή μετά από αρκετό χρονικό διάστημα. Κύριε Παύλο, καλώς ήρθατε στην εκπομπή στο Επίκεντρο. Καλώς σας βρίσκω. Μετά από μια πολύμηνη απουσία και από την χώρα, από την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν σας έλειψε βέβαια η ελληνική επικαιρότητα και τα προβλήματα που υπάρχουν. Ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή, γιατί επί ένα χρόνο ταξιδεύω στο εξωτερικό και μου έλειψε η Ελλάδα και ταυτόχρονα ζούσα από μακριά όλη την αίσθηση του πόνου και της αγωνίας του λαού μας. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλήσουμε για αυτά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η απουσία σας ήταν περίπου 9 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ταξίδεψα για 9 μήνες σε πολλές χώρες στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μου άδειας. Ως καθηγητές στο Πανεπιστήμιο υποχρεούμαστε και έχουμε και τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε σε χώρες του εξωτερικού για ερευνητική συνεργασία με πανεπιστήμια, με ερευνητικά κέντρα. Οπότε και εγώ δεν το είχα αυτό στο παρελθόν επιχειρήσει. Υπήρχαν διάφοροι λόγοι που με εμπόδιζαν. Τα παιδιά μου ήταν μικρά, υποχρεώσεις πολλές. Φέτος τα αποφάσισα και ταξίδεψα. Σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Βραζιλία και η Ρωσία. Ναι, ξεκίνησα με τη Ρωσία, με τη Μόσχα. Μετά στην Φιλαδέλφια της Αμερικής. Μετά στο Ρίο Τζανέιρο της Βραζιλίας, μετά πίσω στην Φιλαδέλφια και τέλος πίσω στην Μόσχα και στην Πετρούπολη, στο Σεντ Πίτερσμπουργκ. Και ήρθατε και σε επαφή και με την ελληνική ομογένεια, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια, αλλά και στη Ρωσία. Οι εντυπώσεις που είχατε από αυτή την επαφή με τους Έλληνες του απόδημου μου, ποια είναι? Το επεδίωξα αυτό. Να πω ότι ένας από τους λόγους που αποφάσισα να φύγω αυτό το χρόνο, εκτός από την δουλειά μου, ήταν και μια αίσθηση πλέον ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, που αντιμετωπίζουμε ως λαός και ως ελληνική κοινωνία, είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί μόνο εσωτερικά. Θα πρέπει, και εγώ από την πλευρά μου είπα για να δοκιμάσω να δω τι γίνεται έξω με τους Έλληνες, με την ομογένεια, και το επεδίωξα και ήρθα σε επαφή με την ομογένεια, έκανα διαλέξεις, είδα πολύ κόσμο, απέκτησα εμπειρίες, έχω να πω πράγματα, μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Πώς βιώνουν οι Έλληνες, οι ομοεθνείς μας στις ξένες αυτές χώρες την κρίση που περνάει η μητέρα πατρίδα? Δηλαδή, το συναισθηματικό τους δέσιμο είναι γνωστό και ισχυρό που έχουν. Η πληροφόρηση επίσης είναι αναλυτική και με την τεχνολογία που έχει φτάσει σε πολύ καλά επίπεδα σήμερα. Και άρα ξέρουν τι γίνεται στην Ελλάδα ανά πάσα στιγμή. Πώς αυτό το βιώνουν? Πώς υπάρχουν, τι συναισθήματα σας μεταφέρουν, τι απόψεις? Υπάρχουν διάφορες απόψεις, τάσεις. Καταρχάς προσπαθούν να βοηθούν, προσπαθούν να μαζεύουν χρήματα, να στέλνουν στις πατρίδες τους, στα χωριά τους, στις πόλεις από όπου προέρχεται ο καθένας, να βοηθήσουν τις τοπικές κοινωνίες, και κάνουν τέτοια δουλειά, θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό. Απ' την άλλη μεριά δεν έχουν αντίληψη σε βάθος του προβλήματος. Εγώ προσπάθησα να μεταφέρω, ας πούμε, αυτό που ζούσα εδώ πριν φύγω. Τους έκανε εντύπωση. Και υπάρχουν βεβαίως και διάφορες ερμηνείες. Κάποιοι θα πούν ότι αυτό που λέγεται, ότι φταίνε οι Έλληνες, αυτό που κυκλοφορεί το υιοθετούν και μερικοί ομογένεις.
άλλοι προσπαθούν να καταλάβουν. Η ομογένεια έχει και τα δικά της προβλήματα. Νομίζω ότι ο ομογενειακός ελληνισμός είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι κουβαλάει μαζί του την Ελλάδα πριν 50-60 χρόνια. Έχει μέσα του αυτήν την αίσθηση και παραδοσιακές αξίες που είχε ο λαός μας πριν 50-60 χρόνια. Και εθνικές, δεν έχουν υποστεί αυτή τη μεταλλαγή που έχει υποστεί ο ελλαδικός ελληνισμός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε και να το εξηγήσουμε. Έχουν μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα. Η Ελλάδα για αυτούς είναι κάτι πολύ σημαντικό, πολύτιμο. Και ταυτόχρονα βεβαίως κουβαλάνε και τα προβλήματα που έχουμε ως Έλληνες. Δηλαδή δεν μπορούν να δημιουργήσουν μια συνεργασία, δεν μπορούν να αποτελέσουν μια ενότητα. Για παράδειγμα, μπορεί να κάνουν την ίδια μέρα όλες οι κοινότητες οι ελληνικές σε μια πόλη εκδηλώσεις, γιατί ανταγωνίζονται η μία την άλλη. Και είναι τραγικό αυτό, και αναγκάζονται την ίδια μέρα να κάνει ο κάθε ένας μια δική του εκδήλωση και να ανταγωνίζονται, να λένε έλα σε εμάς, άλλος λέει έλα σε εμάς. Οπότε ο κόσμος της ομογένειας πώς μπορεί να πάει από τη μια άκρη στην άλλη, είναι μεγάλες αποστάσεις. Και γενικότερα ο ελληνισμός εκτός Ελλάδος είναι μια ελπίδα για την Ελλάδα, αλλά αυτή η ελπίδα για να αποτελέσει, να πάρει πρακτική μορφή, χρειάζεται πολλή δουλειά. Και εγώ προσπάθησα στην κατεύθυνση αυτή, θέλω να το πω αυτό, ναι. Προσπάθησα να, μιλώντας με ανθρώπους διάφορα επίπεδα, να τους μεταφέρω την αίσθηση που έχω και την οποία θέλω να τη μεταφέρουμε και εδώ στην εκπομπή αυτή. Ότι αυτή τη στιγμή ο ελληνισμός θα πρέπει να ενεργοποιηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι αλλιώς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που έχουμε ως ελληνική κοινωνία. Μπορεί να υπάρχουν τα προβλήματα που αναφέρατε και εσείς τα ξέρετε καλύτερα φυσικά εφόσον τα βιώσατε και εκ του σύνεγγυς, αλλά υπάρχει μια οργανική και διοικητική συγκρότηση του απόδημου ελληνισμού, υπάρχει το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, το γνωστό ΣΑΕ, υπάρχει μια οργάνωση δηλαδή η οποία μπορεί να αποτελέσει τη βάση ώστε ο ελληνισμός να επιτελέσει αυτά τα οποία εσείς πριν αναφέρατε ότι θα έπρεπε να επιτελεί. Αυτή η από πάνω θα έλεγα προσπάθεια ελέγχου και οργάνωσης του ομογενειακού ελληνισμού επέφερε μεγάλη ζημιά, διότι όπως τα κόμματα τελικώς είναι αίτια της κρίσης και της καταστροφής που βιώνουμε ως ελληνική κοινωνία, για τον ίδιο λόγο τα κόμματα, τα ελληνικά, είναι αίτια της αποδιοργάνωσης του ομογενειακού ελληνισμού και της, ας το πούμε, παρεμπόδισης να αποτελέσει ο ομογενειακός ελληνισμός μια δύναμη. Άρα το πρόβλημα συνίσταται σε αυτό, στο ότι τα ελληνικά κόμματα, είτε ως αντιπολίτευση είτε ως κυβέρνηση, ότι φέρουν... Λέτε δηλαδή σε μεγάλο βαθμό τα κόμματα, τα μητροπολιτικά στην Ελλάδα επιρροές και στο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού. Βεβαίως, διότι το Συμβούλιο του Απόδημου Ελληνισμού πάντοτε ήταν κάτω από την... Βέβαια, ήταν κάτω από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Και στο πλαίσιο μιας συνεργασίας που πρέπει να υπάρχει. Άλλο κομματοκρατία και άλλο κυβερνητική ελέγχου, συνεργασία. Μιας, προσπαθούσαν όλα αυτά τα τελευταία χρόνια οι διάφορες κυβερνήσεις και τα ελληνικά κόμματα να εκμεταλλευτούν την ομογένεια, ενώ εντός εισαγωγικών το να εκμεταλλευτούν, όχι τόσο οικονομικά, όσο πολιτικά, και έτσι κατέστρεφαν την δυνατότητα μιας αυτοοργάνωσης του ομογενειακού ελληνισμού και μιας ουσιαστικής, ας το πούμε, ουσιαστικής παρέμβασης και στο δικό του μέλλον,
ομογενειακός ελληνισμός έχει πρόβλημα επιβίωσης του εαυτού του καταρχάς. Διότι οι Έλληνες στο εξωτερικό έχουν χρήματα, αλλά από την άλλη μεριά αφομοιώνονται. Και οι γενιές που, οι δεύτερες, τρίτες, έχουν λιγότερο συναισθηματικό χάνουν την και εθνικό σύνδεσή δέσμο τους, βέβαια. Με τη μητέρα πατρίδα. Αυτό είναι ένα τεράστιο. Ίσως να αισθάνονται πιο πρώτα Αμερικάνοι και μετά Έλληνες οι καινούργιες γενιές. Αρκετοί από αυτούς, μια αφομοίωση, ιδιαίτερα στην Αμερική. Η Αμερική έχει την δύναμη να αφομοιώνει. Έχει και μια πολιτισμική ισοπεδωτική. Έχει τη δυνατότητα να αφομοιώνει. Δραστηριότητα. Οι Έλληνες εντωμεταξύ δεν. Και η Ελλάδα, αυτό είναι η ευθύνη των ελληνικών κυβερνήσεων. Όπως δεν θωράκισαν την ελλαδική κοινωνία και δεν προστάτευσαν την ελληνική κοινωνία, έτσι δεν θωράκισαν και την ομογενειακό ελληνισμό. Οι ίδιες που στην ελληνική επικράτεια, οι ίδιες παρουσιάζονται και σε ό,τι αφορά τον απόδειμο ελληνισμό. Απόδειμο ελληνισμό, κύριε Παύλο, τον οποίο είπατε ότι τα κόμματα της Ελλάδας προσπαθούν να τον ελέγξουν, αλλά ψήφο δεν του δίνουν όμως. Εκκρεμεί εδώ και χρόνια να δοθεί η ψήφος στους απόδημους Έλληνες που θα ήταν χρήσιμοι και θα τους βοηθούσε να συνδεθούν ακόμα περισσότερο με τη μητροπολιτική πατρίδα τους και δεν το κάνουν πάλι για μικροκομματικούς σκοπούς. Ναι, γιατί φοβούνται διάφορες, ας το πούμε, καταστάσεις μη ελέγχου, ας πούμε, προφανές είναι αυτό, ότι δεν θα μπορούν πλέον να κοντρολάρουν το πολιτικό παιχνίδι εάν η ομογένεια έχει λόγο στις εκλογές, θα μπουν και καινούριες παράμετροι. Και μάλιστα για να είμαστε αυτό. Και πιο συγκεκριμένοι, περισσότερο τα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς εκφράσανε κάποιες ενστάσεις και επιφυλάξεις. Το ΠΑΣΟΚ για κάποιους δικούς του λόγους, ίσως αντιπολιτευτικούς στην περίοδο που πήγε να το φέρει η κυβέρνηση Καραμαλή, αλλά και από τα αριστερά κόμματα υπήρχαν κάποιες επιφυλάξεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΚΚΕ. Κάποια στιγμή άκουσα από το ΚΚΕ την φράση ότι θα πρέπει το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό που θα ψηφίσει σε σχέση με την εδώ διαστρωμάτωση και με την εδώ επικαιρότητα όπως κυριαρχεί. Δηλαδή να μην υπάρξει μεγάλη απόκληση στα ποσοστά που θα βγουν από έξω με τα ποσοστά από μέσα. Και εγώ θέλω να πω γιατί, ας υπάρξει. Αν εκείνοι έχουν άλλη αντίληψη των πραγμάτων από εμάς, ας αποτυπωθεί αυτό στην ψήφο τους. Γιατί τι πειράζει. Αν ένας Έλληνας στην Αμερική, στην Αυστραλία, οπουδήποτε, στη Γερμανία, έχει ελληνική υπηκότητα και έχει ελληνικό διαβατήριο, που σημαίνει είναι Έλληνας και νιώθει Έλληνας, αυτός δικαιούται να εκφράσει, να έρθει να ψηφίσει όπως ψηφίζει ο κάθε Έλληνας. Όπως θα φύγει κάποιος από την Θράκη να πάει στην Πελοπόννησο να ψηφίσει στην Αθήνα, επειδή προέρχεται από τα μέρη αυτά και έχει εκεί. Ώστε να είναι ένας ενιαίος εθνικά οργανικός χώρος και να μπορεί να υπάρχει και μια ποσόστοση στο κοινοβούλιο που θα αφορά τους βουλευτές της ομογένειας. Γιατί μιλάμε για τα κόμματα, αφού κατέστρεψαν την Ελλάδα τα κόμματα και πρέπει ο λαός μας να το καταλάβει. Δεν υπάρχει λύση. Γιατί να πετυχεί ένας αυτό, λέτε, όταν έχουν αποτύχει στα υπόλοιπα. Αυτή τη στιγμή έχουμε πλέον, εγώ προσωπικά ανάλωσα πάρα πολύ φαιά ουσία και χρόνο από τη ζωή μου, προσπαθώντας να θωρακίσουμε τη Θράκη και προσπαθώντας να δημιουργήσουμε και μία διεθνή παρουσία της Ελλάδος μέσα από σχολεία ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού, και είδα από κοντά πια. Και έχετε κάνει συγκεκριμένες δραστηριότητες και προσπάθειες και με το Ταμείο της Θράκης, τις οποίες έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές. Έχω μια εμπειρία και καταλαβαίνω γιατί η Ελλάδα είναι σε κρίση, διότι όλα αυτά τα χρόνια είδα ότι κανένα πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων πολιτικών προσωπικότητων, δεν έχουν όραμα για την Ελλάδα. Το πρόβλημα στα κόμματα είναι η επιβίωσή τους, το ποιος θα μπει στην κυβέρνηση, ο βουλευτής η επόμενη τετραετία, και το τραγικότερο που τώρα πια το ζούμε και το καταλαβαίνουμε είναι ότι μέσα στα κόμματα λειτουργούν πλέον οι ομάδες αυτές, οι στρατηγικές καταστροφής της Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή μέσα από τα κόμματα πέρασε όλη αυτή ας το πούμε η νέα φιλοσοφία που την ζούμε και αναπτύσσεται σε διεθνές επίπεδο καταστροφής των δημοκρατιών. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε μπροστά σε ένα νέο είδος δυναμικής σε παγκόσμιο επίπεδο άλωσης των δημοκρατιών, άλωσης των λαών, άλωσης των τοπικών πολιτισμών. Είμαστε μπροστά σε αυτό που πολλοί το λένε ξεκάθαρα, παγκόσμια διακυβέρνηση,
Αλλά τι πάνε να πει η παγκόσμια διακυβέρνηση? Δεν θα ψηφίζουν οι λαοί για μια παγκόσμια κυβέρνηση? Αυτό και εγώ θα το ήθελα, δεν θα με πείραζε. Αν οι λαοί όπως ψηφίζουν για να πάνε κάποιοι ευρωβουλευτές στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν υπήρχε το χάσμα που υπάρχει εδώ από τους ψηφίζοντες με τους κυβερνώντες, ανάμεσα στους ψηφίζοντες και στους κυβερνώντες, ανώφελο θα ήταν και αυτό που λέτε. Άρα επομένως. Αλλά ούτως ή άλλως δεν μπορεί να συμβεί, δεν είναι και ανέφικτο. Ο Αϊνστάιν αυτό το είχε σκεφτεί και το είχε προτείνει, ότι θα μπορούσαν οι λαοί να συγκροτήσουν μια παγκόσμια κυβέρνηση, αλλά δημοκρατική, που οι λαοί θα αποφασίζουν ποιος θα... Αυτό σήμερα φαντάζει μια ουτοπία, επιτρέψτε μου να πω. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ουτοπία. Αλλιώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η παγκόσμια διακυβέρνηση θα είναι εξωθεσμική. Αυτή τη στιγμή, όταν λέμε παγκόσμια διακυβέρνηση, εξωθεσμική, εννοούμε μια ελίτ. Διακυβέρνηση συμφερόντων. Ναι, εννοούμε μια ελίτ η οποία κρύβεται πίσω από τις παγκόσμιες τράπεζες, η οποία ελίτ έχει τους υπαλλήλους της μέσα στα κόμματα και μέσα στις δημόσιες διοικήσεις σε όλες τις χώρες, και από εκεί και πέρα αυτή η ελίτ δεν υπόκειται σε καμία κριτική, σε κανένα εξωτερικό έλεγχο, αλλά αποφασίζει, είναι μια παγκόσμια δικτατορία. Αν ψάξει κανείς όλη την πληροφορία που υπάρχει στο διαδίκτυο, και πάρα πολλοί άνθρωποι μαζεύουν πληροφορία και την δίδουν, θα καταλάβει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κύμα μίσους προς την δημοκρατία της ανθρωπότητας, ίσως και ένα μίσος προς την ανθρωπότητα. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι έχουν τόσο πολύ αρρωστήσει που δεν θέλουν πάνω στη γη να υπάρχουν άνθρωποι. Θέλουν να μειώσουν και τον πληθυσμό. Εδώ είμαστε στα πρόθυρα. Πού ανάγεται αυτό το μίσος? Στην προσπάθειά τους να αποκομίσουν οικονομικά συμφέροντα μέσω της γεωστρατηγικής και μέσω του ελέγχου των μαζών. Εκεί δηλαδή όλα ανάγονται στο οικονομικό όφελος, στην εξουσιομανία. Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Είναι μια μεγάλη ιστορία που ξεκινάει, τους τελευταίους αιώνες και αναπτύσσεται. Παίρνει ιδεολογικές μορφές και αναμετρήσεις, αλλά πίσω από αυτό υπάρχει, θα έλεγα, και ένα μίσος προς τη δημοκρατία από συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων, οι οποίοι βεβαίως ελέγχουν και τον παγκόσμιο πλούτο. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν πλέον αποφασίσει να ελέγξουν την ανθρωπότητα πάση θυσία. Αυτή τη στιγμή, δέστε, αυτό το τσιπάκι που θέλουν να βάλουν στο ανθρώπινο σώμα, που σημαίνει οποιαδήποτε στιγμή μπορούν και να σε σκοτώνουν κιόλας, να σου κόβουν τη δυνατότητα να πας, να πληρώσεις, να κάνεις. Εξαρτάται όλη τη ζωή. Όσοι δεχθούν αυτό το τσιπάκι να μπει στο χέρι του ανθρώπου, σημαίνει ότι εξαρτώνται πλέον από ένα στρατηγείο, το οποίο δεν το ελέγχει κανείς. Οι πιο έξυπνες λοιπόν μορφές δικτατορίας τώρα θα τις ζήσουμε. Χωρίς τάγκς. Βεβαίως, χωρίς τάγκς. Όχι. Ελέγχεται η πληροφορία, ελέγχονται τα μέσα ενημέρωσης, τα δικά σας τα κανάλια, τα περιφερειακά. Δεν ξέρω για πόσο καιρό θα μπορείτε να φιλοξενείτε ανθρώπους όπως εγώ τώρα λέω αυτά που λέω. Θα περάσουμε σε έναν πλήρη τα οποία ελεγχό, περιφερειακά, να πω και εγώ, ας μου επιτραπεί να περνέψουμε και είναι προς τιμή των περιφερειακών. Ότι είναι σε καλύτερο επίπεδο από βεβαίως, τα αθηναϊκά και τα πανελλαδικής εμβέλειας. Είναι προς τιμή ότι περιφερειακά κανάλια όπως το δικό σας αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτό και προσφέρει τη δυνατότητα σε ανθρώπους να λένε αυτό που νιώθουν, αυτό που μελετούν, αυτό που σκέπτονται. Διότι τα μεγάλα κανάλια σαφώς είναι ελεγχόμενα. Δεν μπορείς να πας σε ένα μεγάλο κανάλι και να πεις αυτό που νιώθεις, παρά μόνο αν εξυπηρετεί κάποιους στόχους. Άρα τα μέσα ενημέρωσης ελέγχονται, τα κόμματα ελέγχονται, οι κυβερνήσεις ελέγχονται. Είμαστε μπροστά λοιπόν σε ένα φαινόμενο μιας παγκόσμιας δικτατορίας που εξελίσσεται και που ενδεχομένως θα γίνει και γίνονται τοπικοί πόλεμοι. Οι πόλεμοι ελέγχονται. Η τρομοκρατία του Ισλάμ είναι κατευθυνόμενη. Η διάλυση της Ευρώπης μέσα από την μαζική, ας το πούμε, εξισλαμοποίηση της Ευρώπης είναι ελεγχόμενη για μένα. Δεν είναι τυχαίο.
Και ζούμε μια περίοδο μεγάλων ταραχών. Βλέπουμε και σε χώρες που έχουν μουσουλμανικό πληθυσμό. Βεβαίως, βεβαίως. Και ας μην είναι ισλαμικά τα υπάρχει καθεστώτα. Ένα κοντρόλ. Υπάρχει μια υπάρχει αναταραχή, μια όσμωση που γίνεται. Υπάρχουν αυτοί όλα οι οποίοι παρότι είναι μουσουλμάνοι, είναι θέλουν το κοσμικό κράτος, δεν θέλουν την ισλαμική ατζέντα. Υπάρχουν είναι πάρα άλλοι πολύ που θέλουν εύκολο να κάνεις το ισλαμικό καθεστώς, το οποίο θα να ισχύει δηλαδή ο νόμος της Σαρία. Ποιος τον βοήθησε να πάει στο Ιράν και να φύγει ο Σάχης της Περσίας, ο οποίος ήταν μια κυβέρνηση, ας το πούμε, δυτική, δημοκρατική ως ένα βαθμό. Αυτό που είναι τώρα στη Συρία, ο Ασάντ, λέω καλά το όνομά του, ο Άσαντ. Διότι αυτά τα δημοκρατικά καθεστώτα, όσο δημοκρατικά ήταν, αλλά ήταν κοσμικά καθεστώτα μέσα στο Ισλάμ, ποιος τα κατέστρεψε? Η Δύση τα κατέστρεψε. Και η Δύση έστρωσε το χαλί για να περάσουμε σε ένα είτε Ισλάμ, με ανοιχτή υποστήριξη, είτε με υπόγεια, για είτε με υποστήριξη λόγους, που βγήκε εκ του αποτελέσματος ως λάθος. Βεβαίως, γιατί πολλές φορές δεν τους βγαίνουν και τα δικά τους τα σενάρια. Τον Ασάντ αυτή τη στιγμή τον χτυπάει η Δύση σε μια δική της αναμέτρηση και, ας το πούμε, ανταγωνισμό με τη Ρωσία, δεν ξέρω τι. Αλλά η ουσία που παραμένει ότι ο Ασάντ αυτή τη στιγμή είχε εξασφαλίσει κάποια μορφή δημοκρατία στη Συρία. Και τώρα βλέπουμε οι αντίπαλοι του ΣΑΤ τι κάνουν. Σφάζουν τους ανθρώπους σαν να είναι κοτόπουλα. Καλά, εκεί και οι δύο πλευρές έχουν κατηγορηθεί για εγκληματικές πράξεις. Και ο Άσαντ δεν ήταν και ο δημοκράτης που μπορεί να σταθεί σε μια δυτική κοινωνία, βέβαια. Αλλά και η προσπάθεια ανατροπής του δεν είναι η ρομαντική, ρομαντική προσπάθεια ενός λαού που θέλει να διώξει κάποιον τύρα. Άλλο μέσα στον εμφύλιο πόλεμο όπως τον ζήσαμε κι εμείς ως Έλληνες, και να πούμε και ο δικός μας εμφύλιος, πόσο αρκετά ελεγχόμενος ήταν. Έτσι. Άλλο μέσα σε έναν εμφύλιο πόλεμο όπου θα γίνουν εγκλήματα, και άλλο αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή μέσα στο Ισλάμ, να σφάζονται οι άνθρωποι επειδή είναι χριστιανοί. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Με τον Ασάντ δεν γινόταν αυτά. Αυτή τη στιγμή για κάποιους λόγους κάποιοι χρησιμοποιούν αυτήν την τάση του Ισλάμ, την αναπτύσσουν, την διαγείρουν. Γιατί προφανώς μέσα στο Ισλάμ υπάρχουν πολλές τάσεις. Εγώ προσωπικά έχω συνεργαστεί κατά καιρούς με μουσουλμάνους καθηγητές πανεπιστημίων, έχω δει φοιτητές, έχουμε φιλοξενήσει στην Ελλάδα σε προγράμματα ανταλλαγής και πολιτιστικά Άραβες νέους φοιτητές. Έχω δει ότι δεν υπάρχει ένα Ισλάμ, υπάρχει μια ποικιλία. Άρα εξαρτάται ποια τάση θέλεις να διαγείρεις. Ποια τάση θέλεις και σε βολεύει να κάνεις κοντρόλ. Επομένως, αυτή τη στιγμή, αυτό που πρέπει να μείνει και να καταλάβουμε όλοι όσοι σκεπτόμαστε, είναι ότι επιχειρείται ένας έλεγχος σε τοπικό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας μέσω των τραπεζών είναι χίλιο υπομένο, είναι το βαρύ πυροβολικό, είναι τα τάγκς πλέον. Δεν χρειάζεται να έρθουν τα γερμανικά τάγκς ή οποιαδήποτε άλλα τάγκς. Έρχονται οι παγκόσμιες τράπεζες, οι παγκόσμιοι τραπεζίτες και σου παίρνουν ό,τι έχεις. Θα πάρουν τα σπίτια μας, θα πάρουν τη γη μας, θα πάρουν το νερό μας, θα πάρουν την παιδεία μας. Οι άνθρωποι, οι νέοι φεύγουν από την Ελλάδα, διώκονται οι Έλληνες από την Ελλάδα. Και αυτό είναι μια ιστορία που θέλουν να. Και μπορεί κάποια στιγμή και πληθυσμιακά να είναι η μειοψηφία στον τόπο του. Όχι, κάποια στιγμή είναι ήδη πρόβλημα αυτό άμεσο στα επόμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχουμε, υπολογίζεται, εκτιμάται γύρω στα 4 εκατομμύρια αλλοδαπούς. Οι οποίοι αυξάνονται. Ο αριθμός στα 2 εκατομμύρια, άλλοι στα 2,5, άλλοι λένε ότι είναι και στο 1,5. Οι εκτιμήσεις είναι στα 4 εκατομμύρια. Και αυτός ο κόσμος πολλαπλασιάζεται πολύ γρήγορα. Και οι Έλληνες έχουμε υπογεννητικότητα. Πάντως διώκεται η ελληνική οικογένεια. Δεν μπορεί ο νέος άνθρωπος δεν μπορεί στην Ελλάδα σήμερα να βρει δουλειά, δεν μπορεί να κάνει οικογένεια, δεν μπορεί να θρέψει δύο-τρία παιδιά. Δεν έχει κίνητρο να κάνει οικογένεια και για οικονομικούς λόγους. Αυτό είναι άλλο θέμα. Το θέμα είναι ότι και αυτοί που θέλουν να κάνουν οικογένεια. Το δημογραφικό πρόβλημα που ούτως ή άλλως υπήρχε προκρίσης, τώρα έχει γίνει εντονότερο. Άρα, επομένως, μιλάμε ότι ο ελληνικός πληθυσμός θα πέσει στα επόμενα 10 χρόνια κατακόρυφα. Το ποσοστό του.
αυτή η αντιστροφή της αναλογίας του πληθυσμού και στα επόμενα 15 χρόνια να μην συμβεί, όπως πάντα πράγματα, υπάρχουν οι συγκεκριμένες στατιστικές μελέτες που λένε ότι στα επόμενα 50 χρόνια. Στα επόμενα, ποια 50? Η Ελλάδα, ο πληθυσμός της Ελλάδας θα είναι πολύ, πολύ διαφορετικός. Εδώ τα γεγονότα που θα εξελιχθούν είναι στα επόμενα 5-10 χρόνια. Κύριε Παύλο, θα βάλετε μία άνω τελεία, σας παρακαλώ, να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε κοντά μας. Ο κύριος καθηγητής έχει θέσει πολλά θέματα τα οποία θα τα αναλύσουμε μόλις αμέσως επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις στο φιλόξενο χώρο του ξενοδοχείου Γαλαξίας. Μείνετε κοντά μας, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, από το διαφημιστικό διάλειμμα. Κοντά μας ο καθηγητής φυσικής και φιλοσοφίας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κύριος Γιώργος Παύλος. Κύριε Παύλο, κάνατε μία ανάλυση πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα και είπατε για ένα σύστημα εξωθεσμικό παγκόσμιας διακυβέρνησης που προσπαθούν να επιβάλλουν κάποιοι, το οποίο βλέπει ως εχθρό τη δημοκρατία, ενδεχομένως να βλέπει και ως εχθρό ιδιαίτερα και την Ελλάδα, όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα και την Ελλάδα. Καταρχήν, θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποια είναι αυτή η παγκόσμια ελίτ που είπατε? Μπορούμε να αναφέρουμε, γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε ότι αυτά είναι μια αόριστη συνωμοσιολογία που μας αποτρέπει από το να βλέπουμε τα χειροπιαστά προβλήματα που βιώνουμε σήμερα. Όχι, δεν είναι καθόλου αόριστη. Θα πρέπει να απαντήσουμε και σε αυτή την εκδοχή. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Καταρχάς, ο κομμουνισμός στο ξεκίνημά του στη Ρωσία χρηματοδοτείται από τις παγκόσμιες τράπεζες της Ευρώπης, ιδιωτικές τράπεζες, παγκόσμιες ιδιωτικές, της οικογένειας Ροτσάιλντ. Επομένως, Ρότσιλντ, η γνωστή εβραϊκή οικογένεια που ζει στην Αμερική. Βεβαίως. Όπως και η Ροκφέλλερ. Ναι, έχουν γραφτεί τα ονόματά τους κατ' εξοχήν. Το θέμα δεν είναι Εβραϊκή. Ως παγκόσμιοι εξουσιαστές. Δεν τα λέμε εμείς πρώτη φορά εδώ. Αυτή τη στιγμή το θέμα μας δεν είναι από πού προέρχεται, από ποια εθνότητα κατάγεται κάποιος. Μας ενδιαφέρουν οι πράξεις του. Συμφωνώ, αλλά συμπίπτει όμως ότι αρκετοί παγκόσμιοι εξουσιαστές να προέρχονται από το εβραϊκό έθνος, χωρίς να σημαίνει ότι λέμε κάτι συγκεκριμένο για τους Εβραίους στο σύνολό τους. Εννοείται αυτό. Έχουν προέλθει πάρα πολλά ωφέλιμα και μεγάλα ωφέλη για την ανθρωπότητα. Άλλωστε, ο παγκόσμιο σιωνισμό, αν υπάρχει, και τώρα μπορεί να είπα και μια απαγορευμένη λέξη, γιατί δεν λέγεται ποτέ αυτή στα κανάλια. Ναι. Απαγορεύεται χωρίς να έχει υποθεί ποτέ ως ρητή απαγόρευση. Ο παγκόσμιο σιωνισμό καταδυναστεύει και τον ίδιο το λαό και του Ισραήλ πολλές φορές. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Σε όποιο βαθμό αυτός δραστηριοποιείται, γιατί και η υπερβολική η υπερβολική κατάθεση επιχειρημάτων για παγκόσμια συνωμοσία μπορεί στην ουσία να μην έχει βάση. Κοιτάξτε, αλλά ότι υφίσταται. Αυτό που σε ποιο βαθμό διαχέεται και παρεμβαίνει, εκεί είναι συζητήσιμο. Αυτή τη στιγμή, αυτό που έχει ενδιαφέρον και που είναι σημαντικό όταν κάποιος σκέπτεται επιστημονικά, είναι τα γεγονότα. Αυτά πρέπει να μιλήσουν. Ο κάθε άνθρωπος, είτε είναι Εβραίος, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Γερμανός, είτε είναι οτιδήποτε, εξ αρχής είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να παίξει θετικό ρόλο ή αρνητικό ρόλο στη ζωή του, απέναντι στην κοινωνία του, στις συμπατριώτες του ή σε όλη την ανθρωπότητα. Αυτή τη στιγμή, σαφώς, υπάρχει μια ελίτ, παγκόσμια ελίτ, αποτελείται και από Εβραίους και από Γερμανούς και από άλλους και από Έλληνες. Δεν μπορώ να πω ότι όλοι οι Έλληνες που αυτή τη στιγμή ευθύνονται για την κρίση στην Ελλάδα ότι είναι εβραϊκής καταγωγής. Δεν φταίνε οι Εβραίοι στην Ελλάδα, φταίνε οι Έλληνες καταρχάς. Τώρα, αν μέσα στην παγκόσμια ελληνική υπηκότητα, ελληνική υπηκότητα. Όχι, δεν θέλω να πάω εκεί. Τώρα, Δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν θέλω να πάω εκεί. Θέλω να πω το γεγονός. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών συνωμότης. Δεν το λέω με αυτή την έννοια. Ούτε θέλω να επικεντρώσω στο συγκεκριμένο έθνος. Άλλωστε, σας είπα πριν ότι αυτή η ελίτ καταπιέζει και το λαό του Ισραήλ και όλους τους λαούς, ειδικά τα αδύναμα στρώματα των λαών. Εγώ το θέμα μου δεν θέλω να πάει σε αυτή την κατεύθυνση. Αν μου επιτρέπετε, θέλω να εστιάσω στα αποτελέσματα. Στο τραπεζικό σύστημα. Μπράβο. Να ξαναγυρίσουμε εκεί που είπατε στην αρχή. Ένα παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα το οποίο ελέγχεται από μερικές οικογένειες. Τυχαίνει να είναι και Εβραίοι εκεί μέσα. Και συμπράττει αυτό το οικονομικό σύστημα σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον για έναν παγκόσμιο έλεγχο της οικονομίας, της ενέργειας, της πληροφόρησης,
και της διασκέδασης ακόμη, της ψυχαγωγίας. Άρα και πολιτιστικά πρότυπα. Πολιτιστικά βέβαια. Πέρα από τα οικονομικά βέβαια, μοντέλα. Βέβαια, βέβαια. Ή πέρα από τα αντιδημοκρατικά ακριβώς, μοντέλα διακυβέρνησης. Είναι ένα πακέτο δηλαδή. Είναι συνολικό. Ένα πακέτο το οποίο. Και εδώ θέλω να πω το εξής. Αντίπαλος σε αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε πλέον και όσοι μελετάμε βλέπουμε ότι υφίσταται είναι η δημοκρατία και εξ αυτού ο ελληνισμός ως φορέας μιας αντίληψης ότι οι άνθρωποι πρέπει να συνιστούν δημοκρατίες. Δηλαδή πόλεις ελευθέρων ανθρώπων. Σε μια πόλη οι πολίτες είναι ισότιμοι και είναι πολύτιμοι είτε είναι Έλληνες, είτε είναι Εβραίοι, είτε είναι Γερμανοί, είτε οτιδήποτε, ως πολίτες της πόλης. Και είναι ενεργοί πολίτες είναι, και όχι απλά υπήκοοι. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή χτυπιέται η έννοια της πόλης και της δημοκρατίας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και αυτήν την ευθύνη την έχουν και τα ελληνικά κόμματα μιλώντας για την Ελλάδα. Διότι με τις ενέργειές τους, με τις ιδεολογίες τους, καταστρέφουν την έννοια της πόλης, την έννοια της δημοκρατίας, την έννοια του πολίτη. Τα ελληνικά κόμματα έχουν εγκληματίσει απέναντι στην ελληνική κοινωνία, είτε είναι δεξιών ιδεολογιών είτε αριστερών. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι πίσω από οποιοδήποτε κόμμα, πίσω από οποιαδήποτε κυβέρνηση κυβερνάει την Ελλάδα, υπάρχει μια άτυπη κυβέρνηση από ομάδες στρατηγικές ανθρώπων οι οποίες κατευθύνουν τα πράγματα. Επομένως, και αυτό δεν είναι συνωμοσιολογία. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι πραγματικότητα. Είτε σε μάκρο κλίμακα, είτε σε μίκρο κλίμακα. Η τριμερής επιτροπή που ξεκίνησε από το Ίδρυμα Ροκφέλλερ είναι πραγματικότητα. Δεν είναι συνωμοσία. Όπως και λες και δηλαδή, ο κόσμος έχει χωριστεί στις τρεις υπήρους. Ασία, Ευρώπη, Αφρική, Αμερική. Όπως και λες και Bilderberg, προσθέτω. Όλα αυτά είναι εργαλεία. Αυτά είναι οι μυστικές εταιρείες, οι μυστικές οργανώσεις που ορκίζονται οι άνθρωποι, που κάνουν και που τρέχουν και οι απλοί άνθρωποι περιμένοντας κάποια ωφέλεια. Οτιδήποτε, το λέει ο Κένεντι, ότι οτιδήποτε περιλαμβάνει μυστικούς όρκους, μυστικές εταιρείες, μυστικές συναντήσεις που δεν ελέγχονται από την κοινωνία, που δεν ελέγχονται από τη δημοκρατία, είναι εχθροί του πολιτισμού, εχθροί της κοινωνίας, εχθροί της δημοκρατίας. Όμως, αν εγώ μετέχω σε μια οποιαδήποτε μυστική ομάδα, η οποία δεν ελέγχεται από την κοινωνία, είτε είμαι κόμμα, είμαι οτιδήποτε και δεν λογοδοτεί, είμαι εχθρός της κοινωνίας. Εάν δεν μπορώ αυτά που συζητώ μαζί σας να τα πω δημόσια, αυτό είναι συνωμοσία. Επομένως, είπατε για τα κόμματα, αν μου επιτρέπετε. Τα κόμματα είπατε ότι δεν επιτρέπουν την ελεύθερη σκέψη και δεν θέλουν ενεργό πολίτη και σκεπτόμενο. Μα μέσα στα κόμματα, στη φρασεολογία τους όμως, λένε το ακριβώς αντίθετο. Η συνθηματολογία τους, για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους ενδεχομένως, είναι ότι θέλουμε τον πολίτη ενεργό, θέλουμε τον πολίτη σκεπτόμενο. Είναι το θέατρο. Δηλαδή, αν εφόσον αυτά ισχύουν όπως ακριβώς μας τα περιγράφετε, μιλάμε για την πλήρη υποκρισία. Είμαστε μπροστά σε ένα θέατρο. Η οποία μας βγάζει σε αδιέξοδο. Βεβαίως, είμαστε μπροστά σε ένα θέατρο. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή τα ελληνικά κόμματα να έχουν ακόμη το θράσος να βγαίνουν προς την ελληνική κοινωνία και να ζητάνε ψήφους όταν η ελληνική κοινωνία έχει τεθεί υποδιωγμό? Όλα που βλέπουμε και τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά σε όλα τα επίπεδα. Όταν οι άνεργοι έχουν ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο, πόσο είναι αυτή τη στιγμή, 1,5 εκατομμύριο. Ενδεχομένως και περισσότερο. Όταν οι άνθρωποι διαρκώς πρέπει να πληρώνουν ακόμη και για τα κοτέτσια, ας το πούμε, και για ένα τετραγωνικό που έχουν και διαρκώς χαράτσια. 400.000 οικογένειες χωρίς κανέναν εργαζόμενο. Και όταν απολύεις, ας πούμε, ανθρώπους και δεν σε ενδιαφέρει τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς ζουν. Αν μπορεί κάποιος με 400 με 500 ευρώ να ζήσει ο ίδιος και η οικογένειά του. Η φτωχοποίηση αυτή είναι πλέον ορατή διαγυμνού οφθαλμού. Και αυτό είναι στρατηγική. Δεν είναι τυχαίο. Αυτό λέτε ότι είναι στρατηγική. Είναι στρατηγική. Δεν είναι αποτέλεσμα κακών πολιτικών επιλογών, κακών οικονομικών επιλογών. Όχι. Είναι μια συνωμοσία εναντίον της ανθρωπότητας. Είναι μια συνωμοσία εναντίον της δημοκρατίας. Είναι μια συνωμοσία εναντίον της ελευθερίας των ανθρώπων. Και αυτό πλέον παίρνει διαστάσεις σήμερα. Και θα πάρει διαστάσεις. Επιτρέψτε μου, κύριε, δηλαδή, κύριε, στα επόμενα χρόνια θα πάρει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις. Θέλω να σας καταθέσω έναν ιρμό σκέψης για τις αιτίες της κρίσης και να μου πείτε αν και πώς αυτός εντάσσεται και στο δικό σας πλαίσιο σκέψης προκειμένου να το σχολιάσετε.
η κρίση. Εγώ θα προτιμούσα να μου κάνετε μερικές ερωτήσεις για να σας εξηγώ τι έχω στο μυαλό μου. Θα γίνει και... αυτό ούτως ή άλλως. Εσείς ξέρετε περισσότερα από μένα ως δημοσιογράφος. Όχι, αλλά να με εκμεταλλευτείτε τώρα που είμαι εδώ. Θα σας αξιοποιήσω, αλλά η ταπεινότητά μου θέλει να σας. Στην ουσία με τη μορφή τοποθέτησης να κάνω ερώτηση. Όπως θέλετε. Οι αιτίες της κρίσης μπορεί να ζητηθούν και στο παγκόσμιο επίπεδο, όπως είπατε εσείς, και στο χρηματοπιστωτικό κυρίως σύστημα, το οποίο εσείς αναφέρατε ποιοι το ελέγχουν, αλλά είναι υπαρκτό, όποιοι και να το ελέγχουν, ότι αυτή τη στιγμή οθεί προς την κατεύθυνση που είπατε. Υπάρχουν οικονομικοί δολοφόνοι οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν απικίες χρέους συγκεκριμένα αυτά κράτη. Είναι πολύ σαφή τα οποία όμως κράτη μπορεί να έχουν βάλει και τα ίδια τον εαυτό τους ευάλωτοι. Επιτρέψτε μου. Έτσι είναι, δηλαδή υπάρχει προφανώς μια κρίση του καπιταλιστικού συστήματος. Υπάρχει μια δικτατορία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Υπάρχει μια λάθος αρχιτεκτονική του ευρώ. Αν θέλουμε σιγά σιγά να ζουμάρουμε την κάμερα, επιτρέψτε μου αυτή την ορολογία, να επικεντρώνουμε όσο και πιο κοντά στο σκηνικό, χωρίς να αναιρείται βέβαια το όλον. Υπάρχει μια λάθος αρχιτεκτονική του ευρώ. Το ευρώ το οποίο έγινε για να εξυπηρετεί οικονομίες που έχουν δομή σαν τη γερμανική και γιατί, τον δορυφόρο της. Γιατί να χάνουμε την ώρα και να μην πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή διαλύεται και επιλέχθηκε η Ελλάδα για να διαλυθεί η όσο δημοκρατία υπήρχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αυτή τη στιγμή στόχος είναι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και στόχος είναι βαθύτερα η δημοκρατία που απορρέει από τον ελληνικό κόσμο και γι' αυτό χτυπιέται η Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω, γι' αυτό σας παρουσιάζω. Τα άλλα είναι λεπτομέρειες για μένα. Συνδυάζεται και συνυπάρχει, γιατί η ζωή μας είναι πολύ παραμετρική και πολύ σύνθετη. Οι αιτίες ποτέ δεν είναι μονοσήμαντες και ποτέ δεν είναι μόνο από τη μία πλευρά. Υπάρχει πάντα ένα συνδυασμός. Αυτό που σας ρώτησα συνδυάζεται με αυτό που είπατε. Σας είπα, δηλαδή, κάτι πιο θεμελιώδες. Σας είπα κάτι πιο θεμελιώδες, πιο συγκεκριμένο. Η δικτατορία του χρηματοπιστωτικού, επιτρέψτε μου λίγο να τελειώσω. Η λάθος αρχιτεκτονική του ευρώ. Η λάθος συνταγή του μνημονιακού προγράμματος με την υπερβολική λιτότητα. Γιατί τα λέτε πολύ η δημοσιονομική εξυγίανση. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Η δημοσιονομική εξυγίανση ήταν απαραίτητη, αλλά δόθηκε με υπερβολική δόση η λιτότητα. Οπότε πνίγεται στην ουσία πραγματική οικονομία. Και υπάρχουν και συμφωνώ τα λάθη που κάναμε εμείς. Να σας πω που δεν συμφωνώ. Γιατί δεν τα αναφέρατε. Να σας πω που δεν συμφωνώ. Εμείς ως Ελλάδα δεν κάναμε τεράστια λάθη και βάλαμε και τον εαυτό μας στη θέση του ευάλωτου κρίκου, ώστε να μπορεί να μας αξιοποιήσει το όποιο παγκόσμιο σύστημα ή όποια παγκόσμια ελίτ. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν κάναμε λάθη τόσα χρόνια στην οργάνωση της δημόσιας. Βεβαίως. Μισό λεπτό και να τελειώσω. Mm-hmm. Και φυσικά θα απαντήσετε. Στη δημόσια διοίκηση. Είμαστε το μόνο κράτος από αυτά που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της κρίσης που δεν έχουμε οργανωμένο κρατικό μηχανισμό, αξιόπιστη δημόσια διοίκηση, αποτελεσματική, η οποία και έσοδα να μπορεί να φέρνει στην οικονομία και να μπορεί να μην κάνει περιττές δαπάνες. Είστε στα φαινόμενα, όχι στα αίτια. Δηλαδή, τα λάθη που κάναμε εμείς ως χώρα από το 1981 και μετά κυρίως. Δεν είναι λάθη του ελληνικού λαού αυτά. Οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες όλα. Δεν υπήρχαν και κακές πολιτικές επιλογές που δώσαν το δικαίωμα στον εξωγενή παράγοντα να τις αξιοποιήσει. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Όχι. Κάνετε μερικά λάθη όπως κάνουν και όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά και σας πω ποια είναι. Καταρχάς, ένας λαός δεν μπορεί να κατηγορηθεί ο ίδιος ποτέ, διότι ένας λαός είναι υπό την παιδεία. Τα παιδιά μου δεν μπορώ να τα κατηγορήσω ποτέ. Εγώ τι παιδεία τους έχω δώσει, αυτό θα πάρω σε αποτέλεσμα. Και επειδή την παιδεία πολύ δύσκολα την καθορίζει ένας λαός από μόνος του, έτσι, είμαστε δομημένη κοινωνία. Η παιδεία πάντοτε καθορίζεται από πάνω. Εάν λοιπόν, και δεν είναι τις ώρες να αναφέρω, το πόσο συστηματικά η ελληνική παιδεία διώκεται από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, πόσο αποδυναμώνονται όλα αυτά τα στοιχεία που συνιστούν αυτό που λέμε ελληνική παιδεία συνολικά, που καθιστούν τον άνθρωπο ευαίσθητο απέναντι στον άλλο άνθρωπο, τον καθιστούν θαραλέο και ικανό να θυσιάζει από τον εαυτόν του για τον άλλο άνθρωπο. Πόσο η ελληνική παιδεία κάνει τον άνθρωπο ικανό να αντιλαμβάνεται τα πράγματα σε βάθος. Πώς θα κατηγορήσω ένα λαό που το έχω αφαιρέσει την παιδεία, που το έχω βάλει μια τηλεόραση, που έρχονται όλα, ξέρετε ότι όλο το σύστημα αυτή τη στιγμή του Hollywood είναι
στρατηγικά δομημένο να καταστρέψει οποιαδήποτε μορφή ηθικής του δυτικού κόσμου. Η πανσεξουαλικότητα και όλα όσα ζούμε είναι συγκεκριμένες στρατηγικές. Αν ψάξετε στο διαδίκτυο θα δείτε τόση πολλή πληροφορία που θα καταλάβετε ότι υπάρχουν δύο πολιτισμοί αυτή τη στιγμή που μπορούμε να πούμε πάνω στη γη. Είναι ο πολιτισμός της ελευθερίας και του προσώπου, αν θέλετε, είναι αυτός ο πολιτισμός που έρχεται από πολύ παλιά, από την ελληνική πραγματικότητα, από την Ελλάδα της μυθολογίας, της τραγωδίας και όλης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς περνάει μέσα από τους ελληνιστικούς χρόνους, περνάει μέσα από το Βυζάντιο μέχρι σήμερα, μέσα από την Τουρκοκρατία. Είναι ένας πολιτισμός της ελευθερίας. Ένας πολιτισμός που δίνει αξία στον άνθρωπο, όποιος και αν είναι αυτός. Έλληνας, Τούρκος, Εβραίος, Ασιάτης, Μαύρος, Λευκός. Αυτό είναι ένας πολιτισμός. Και από την άλλη μεριά έχουμε έναν πολιτισμό του νόμου. Δηλαδή της δουλείας, της φεουδαρχίας, του φόβου, της τρομοκρατίας. Του νόμου δηλαδή με την κακή έννοια και ως μορφή. Πρόσχημα. Τρομοκρατούνται οι κοινωνίες. Κανόνες πρέπει να υπάρχουν σήμερα, σε μια οργανωμένη κοινωνία. Δεν εννοώ αυτό. Δεν εννοείται προφανώς αυτό. Σήμερα εφαρμόζεται όλη η εμπειρία, σοκ και δέος, η οποία εμπειρία αποκομίθηκε από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης τα γερμανικά απέναντι σε ανθρώπους πειραματόζωα που είδαν πώς αντιδρά ο άνθρωπος κάτω από καταστάσεις κρίσης που του δημιουργούν, είτε φάρμακα, είτε φόβου, είτε κτλ. Και αυτή όλη η εμπειρία χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή για να ελεγχθούν και να τρομοκρατηθούν οι κοινωνίες των ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ σαφές. Αυτή η πληροφορία είναι δεδομένη. Άρα έχουμε κοινωνίες του νόμου, έχουμε, συγγνώμη, μία τάση, μία φιλοσοφία, μία ιδεολογία που είναι και μέσα στα δεξιά κόμματα και μέσα στα αριστερά, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όπου εξυπηρετούν τον νόμο, καταστρέφουν τον άνθρωπο ως ελευθερία, ως ποιότητα. Σήμερα αν θέλουμε να σώσουμε κάτι στην Ελλάδα, θα πρέπει να επιστρέψουμε επιγόντως στην έννοια της ποιότητας. Είτε είμαστε σε ατομικό επίπεδο, εγώ στην καθημερινή μου στιγμή, τα πανεπιστήμια, τα σχολεία, οι δάσκαλοι, η εκκλησία, η κοινωνία η ευρύτερη, ποιότητα. Η ποιότητα έχει μέσα της την έννοια της τιμιότητας, έχει την έννοια της αγνότητας, έχει την έννοια της ειλικρίνειας. Εάν κρύβομαι από εσάς και σας χρησιμοποιώ, δεν έχω ελληνική παιδεία. Αν λέω άλλα από αυτά που έχω στο μυαλό μου, τότε παίζω θέατρο, κάνω προπαγάνδα. Αυτό δεν βλέπουμε παντού γύρω μας. Επομένως, υπάρχουν δύο πολιτισμοί και αυτή τη στιγμή χτυπιέται αυτό που είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Η Ελλάδα διαλύεται όχι για τα λάθη απλώς των πολιτικών, διότι και η πολιτική στην Ελλάδα ήταν κατευθυνόμενη, το βλέπουμε εκ των υστέρων. Αυτό θα σας ρωτούσε. Βέβαια, γιατί, επί Πασόκ δεν κατεστράφηκε όλη η εγχώρια οικονομία. Εν ονόματι δίθεν μιας σοσιαλιστικής φιλοσοφίας, ο Ανδρέας Παπανδρέου στο τέλος πολιτικής μεδανικής. Ο Ανδρέας Παπανδρέου στο τέλος της ζωής του κατάλαβε κάποια πράγματα. Και είχε πει ότι αν δεν φάμε το χρέος θα μας φάει εκείνο. Ναι, αλλά όμως όλη η ζημιά είχε γίνει. Αυτό το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία. Η οποία θα επανίδρυε και το κράτος, το οποίο είναι βασικό συστατικό στοιχείο του εξυγνωρισμού. Επομένως, οι πολιτικοί στην Ελλάδα εξυπηρετούν πολύ συγκεκριμένα σχέδια, πολύ συγκεκριμένους σχεδιασμούς για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Δηλαδή, όλος ο δημόσιος πλούτος της Ελλάδος να φύγει από τα χέρια της ελληνικής κοινωνίας. Άρα, κύριε Παύλο, κάποιους πολιτικούς αρχηγούς που τους έχουμε χαρακτηρίσει ιστορικά ως χαρισματικούς ή ως ηγέτες ή ως εθνάρχες, είναι υπάλληλοι. Λέτε εσείς ότι και εκείνοι ήταν ενταγμένοι συνειδητά, βεβαίως, ρωτώ εγώ, σε αυτό το σύστημα το παγκοσμιοποιητικό. Βεβαίως. Και βεβαίως, στην ουσία επιτελούσαν αλλότερες αποστολές. Όταν εγώ θα βάλω νερό στο κρασί μου, γιατί αυτό θα μου επιτρέψει μαζί σας να πετύχω το α, β, γ, τότε δεν είμαι υπάλληλός σας. Όταν δεν έχω το θάρρος να πω ότι αυτό είναι το σωστό, αυτό πρέπει να γίνει. Όταν λοιπόν τα κόμματα, οι πολιτικοί, οι ομάδες που συγκροτούν τους σχεδιασμούς τους βάζουν νερό στο κρασί τους ή άλλα λένε, άλλα πιστεύουν, άλλα κάνουν, δεν θα καταστραφεί και ο λαός ως παιδεία, ως αντίληψη, όταν
βομβαρδίζεται αυτή η κοινωνία επί δεκαετίες. Άρα, γιατί κατηγορούμε τον λαό μας? Ο λαός μας μπορεί να πει κανείς ότι έχει μια ευθύνη. Ότι είχε μια βαθιά παιδεία, την οποία τόσο εύκολα την αφήνει. Και δεν πρέπει να, και πρέπει να μετανοήσει, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή, αν μου επιτρέπετε να πω κάτι, δεν νιώθω καθόλου καλά να έχω αυτοκίνητο, να οδηγώ αυτοκίνητο, να πάω ακόμη και στη θάλασσα να κάνω μπάνιο, να δω τις βιτρίνες. Δεν νιώθω καλά. Γιατί όχι, εγώ ζω, δεν έχω πρόβλημα οικονομικό, παρόλα ότι μου κόβουν το μισθό, αλλά βλέποντας πού πάει η Ελλάδα. Αυτό που είπατε, τα νέα παιδιά. Άρα, αυτή τη στιγμή συντελείται ένα έγκλημα σε αυτόν τον τόπο. Και εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε... Πολύμορφο έγκλημα. Πολύμορφο. Και προς την νεολαία και προς τα αδύναμα λαϊκά στρώματα και, και προς το μέλλον αυτής της χώρας και του έθνους. Ναι, θα πρέπει να προτείνουμε. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, το δεύτερο και τελευταίο για σήμερα, κύριε Παύλο, κυρίες και κύριοι, μόλις επιστρέψουμε, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον κύριο καθηγητή και φυσικά θα προσπαθήσουμε να βρούμε, να σταχυολογήσουμε μέσω του κυρίου Παύλου και τι μπορεί να συμβεί σήμερα ώστε να αντιστραφεί αυτή η πολύ δυσάρεστη κατάσταση που αρχίζει να εξελίσσεται πλέον πολύ επικίνδυνα και για την ελληνική κοινωνία και για τη χώρα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, μετά το δεύτερο και τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Μπήκαμε πλέον στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Κύριε Παύλο, μιλήσαμε πριν για τις ευθύνες των ηγετών, για τις ευθύνες της παγκόσμιας ελίτ. Αρνηθήκατε όμως ότι έχει και μια ευθύνη και ο ελληνικός λαός. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω περισσότερο εξειδικευμένα για αυτό το θέμα. Φυσικά οι ευθύνες δεν κατανέμονται ισομερώς. Αυτό είναι αυτονόητο. Ξεκινούν πρώτα από πάνω, από την κορυφή της πυραμίδας, και διαχέονται προς τα κάτω. Στο πώς όμως ο κάθε Έλληνας ξεχωριστά θα δεχτεί να γίνει αποδέκτης αυτής της διάχυσης, της αρνητικής, της άρρωστης διάχυσης, έχει ένα περιθώριο ο καθένας μας, πιστεύω, που μπορεί να αντισταθεί. Άλλος μικρότερο, άλλος μεγαλύτερο, ανάλογα με την παιδεία που παίζει πρωταρχικό ρόλο, όπως και εσείς είπατε. Ο καθένας από εμάς που έχει ένα περιθώριο και δεν το αξιοποιεί, προκειμένου να αντισταθεί σε αυτήν την. Λίγο έως πολύ λέλαπα που προαναφέρατε, πολιτισμική πρώτα και μετά οικονομική. Δεν έχει ευθύνη. Δεν είναι άβουλος ο καθένας από εμάς και να κάθεται να ακούει ως παθητικός δέκτης ό,τι και να του λένε, να πιστεύει ό,τι και να του λένε, γιατί πολλά από αυτά τον βολεύουν και στην καθημερινή του ζωή. Για παράδειγμα, τον βολεύει να πάει να ζητήσει, όπως παλιότερα, γιατί τώρα πλέον δεν είναι δυνατόν, ένα ρουσφέτη για να μπει στο δημόσιο ή τόσα άλλα μειονεκτήματα που είχαν διαχυθεί στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία 30 χρόνια. Μειονεκτήματα διαφθοράς, μειονεκτήματα κακοδιοίκησης, μειονεκτήματα κυρίως κακής νοοτροπίας, μειονεκτήματα έλλειψης αντίληψης συλλογικότητας που ο καθένας πάλευε μόνο για τον εαυτό του υπερβολικά με την κακώς εννοούμενη εκδοχή του εγώ. Σε όλα αυτά δεν μπορούσε να υπάρξει μια αντίσταση κάποια στιγμή από τον καθένα από εμάς, όποιο βαθμό παιδείας και αν είχε. Ωραία. Να πω ότι όπως το νιώθω εγώ, καταρχάς ευχαριστώ για αυτή την τοποθέτηση. Έχει δίκιο αυτή η άποψη, αλλά το δίκιο είναι σε ένα επίπεδο όχι... θα έλεγα που τέτοιο που μπορεί να το χρησιμοποιήσουν οι πολιτικοί, τα κόμματα, οι παγκόσμιοι τραπεζίτες ή οποιοδήποτε άλλος για να κατηγορήσουν ένα λαό. Δηλαδή, θα συμφωνήσω ότι πληρώνουμε και ως άτομα και ως λαοί και ως λαός τις αμαρτίες μας. Ναι. Αυτό είναι έτσι. Ότι όταν ο άνθρωπος σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο αμαρτάνει, και η λέξη αμαρτία μας βοηθάει πάρα πολύ η ελληνική γλώσσα, δεν έχει στενά ηθικολογικό περιεχόμενο αλλά έχει βαθιά οντολογικό υπαρξιακό περιεχόμενο, δηλαδή το λέτε και πέρα από τη χριστιανική ηθική, τι είναι τον προσδεσμό της λέξης αμαρτία? Ναι, και η πραγματική χριστιανική αρετή ταυτίζεται με αυτό που πάω να πω. Είναι αστοχία του ανθρώπου ως προς τους στόχους του. Δηλαδή είναι αποτυχία του ανθρώπου
να πετύχει αυτό στο οποίο στοχεύει πραγματικά ως άνθρωπος. Και ο Θεός, όπως τουλάχιστον μαθαίνουμε στην δική μας παράδοση, δεν είναι ο δικαστής, ο τιμωρός που στέκεται έξω από τον κόσμο για να τιμωρήσει τον άνθρωπο. Γιατί χρησιμοποιείται πολλές φορές και μια τέτοια αντίληψη που είναι και προσβολή προς τον Θεό. Μπορώ λοιπόν να πω ότι αμαρτάνουμε ως προς αυτό που είναι η φύση του ανθρώπου, που είναι η ποιότητα, το ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να αντισταθεί σε οτιδήποτε αλλοιώνει την φύση του, την ποιότητά του ως άνθρωπο. Σε αυτό το επίπεδο δέχομαι ότι έχουμε όλη ευθύνη, πρώτος εγώ, και συμφωνώ ότι πληρώνουμε και όλα που ζούμε είναι αποτέλεσμα αυτής της βαθιάς μας αποτυχίας να πραγματοποιήσουμε την φύση του ανθρώπου. Όμως, δεν μπορώ να δεχθώ καθόλου αυτό που άκουγα πολλές φορές και στην Αμερική ή που ακούγεται και εδώ, ότι φταίτε εσείς ως λαός και τώρα, ή μαζί τα φάγαμε του κυρίου Πάγκαλου, και τώρα πρέπει να μην μπορείτε να κάνετε παιδιά, να φεύγετε από την Ελλάδα, να μην μπορείτε να ζήσετε, να σας ζητάνε να πληρώνετε φόρους που δεν έχετε να δώσετε, να αυτοκτονούν οι άνθρωποι φτάνοντας αδιέξοδο, και για όλα αυτά να λέμε ότι φταίει αυτός ο λαός. Με λίγα λόγια, να αποδεχθούμε παθητικά την καταστροφή μας. Μπράβο. Και ως άτομα και ως έθνος. Εάν μου το λέτε αυτό, ότι φταίμε ως λαός από την άποψη ότι αποτύχαμε και αποτυχαίνουμε ως προς την φύση του ανθρώπου, που είναι η ποιότητα, που είναι η διαρκής αντίσταση του ανθρώπου στη φθορά της ψυχής του, του πνεύματός του. Και εν τέλει το έβδιν. Στους πειρασμούς, σήμερα, αν θέλετε, τους εξωτερικούς. Αυτή η αντίσταση του ανθρώπου, μπορώ να πω ότι αναλογικά, διότι αυτός που ξέρει πολλά έχει μεγαλύτερη ευθύνη. Αυτός που δεν ξέρει πολλά και δεν άκουσε πολλά έχει λιγότερη ευθύνη. Μπορώ να δεχτώ έχει λοιπόν... Έχει όμως και την ευθύνη ότι δεν προσπάθησε να μάθει περισσότερα. Και δεν μιλάω μόνο για τη σχολική του ζωή ή τη φοιτητική του Εγώ ζωή. Λέω έτσι συνολικά ότι αποδέχομαι ότι μπορεί να υπάρχει τέτοια ευθύνη. Αλλά ευθύνη όχι με την έννοια που την λένε σήμερα όποιοι την λένε για να δικαιολογήσουν τον διωγμό των ανθρώπων, για να δικαιολογήσουν αυτήν την ασχήμια που επιβάλλουν στην ανθρωπότητα. Είτε είναι οι γερμανικές επιλογές, είτε είναι οι τραπεζίτες οι παγκόσμιοι, είτε είναι τα πολιτικά κόμματα, οι ηγέτες και οποιοδήποτε. Διότι αυτός ο οποίος θέλει να αποδώσει ευθύνη σε ένα λαό, μπορεί να το κάνει μόνο ένας. Ξέρετε ποιος? Αυτός που είναι Άγιος. Αυτός ο οποίος βάζει τον εαυτόν του κάτω από όλους. Αυτός που μπορεί και μοιράζει ό,τι έχει σε αυτούς που δεν έχουν. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να δίνουμε τόσο εύκολα το δικαίωμα να κρίνουν το λαό μας ή τους λαούς αυτοί οι οποίοι κατ' ουσίαν φέρονται εναντίον των λαών. Διότι λέει, ας πούμε, να πω κάτι πολύ ουσιώδες, το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι αν έχεις περίσσευμα και δεν το δίνεις στους αυτούς που δεν έχουν, είσαι κλέφτης. Τι πιο επαναστατικό. Ο Μάρξ οχριά μπροστά σε αυτά, και ο μαρξισμός και ο σοσιαλισμός. Αυτή λοιπόν η βαθιά παιδεία την καταλαβαίνω, και ως προς αυτήν την παιδεία έχουμε αμαρτήσει όλοι μας, πρώτος εγώ. Αλλά δεν μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί ως άλοθη για αυτούς οι οποίοι κλέβουν τον κόπο των ανθρώπων. Ποιος είπε ότι μπορείς να χρησιμοποιείς ένα νέο παιδί, έναν εργαζόμενο άνθρωπο στο εργοστάσιο σου για 10 ώρες και αυτός μετά να φεύγει και να μην μπορεί με τα λεφτά που του δίνεις να φάει, να μην μπορεί να θρέψει ένα παιδί και να κατηγορείς ότι φταίει και ότι αυτό αξίζει? Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό?
Η αλήθεια άρα, είναι, κύριε Παύλο, ότι με αυτή την έννοια λαός, ναι, σας δέχτηκε, είπα ότι δεν δέχουμε αυτή την... Δέχτηκε λάσπη από το εξωτερικό και από κάποιους στο εσωτερικό για τις ευθύνες του, οι οποίες διωγγώθηκαν και παρεμηνεύτηκαν και διαστρεβλώθηκαν. Και βλέπουμε, επειδή αναφερθήκατε και στην θρησκευτική, παύλα χριστιανική διάσταση και των επιτιθέμενων και των θυμάτων, και του θήτη και του θύματος δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι σε ένα κόσμο και σε ηγέτες, μέλη, αν αυτά όλα που είπατε είναι έτσι ακριβώς, μέλη μιας παγκόσμιας ελίτ που προωθεί όλα αυτά που προαναφέρατε, σε αυτή την ψυχοσύνδεση αυτών των ανθρώπων. Η οποία ναι, είναι, έχει υπερπλουτίσει. Την ψυχοσύνδεση αυτών των ανθρώπων και στη δράση παρισφρεί και μια νοοτροπία που ανάγεται σε θρησκευτικά, πιστεύω, συνειδητά ή υποσυνείδητα, και μιλώ, να γίνω πιο συγκεκριμένος, για αυτήν την τιμωρητική αντίληψη που και εσείς είπατε πριν, τη λουθυρανική δηλαδή αντίληψη της γερμανικής πολιτικής, ότι σφάλατε και αυτό που πρέπει να γίνει δεν είναι να προσπαθήσουμε με το λιγότερο δυνατό τρόπο για σας να διορθώσουμε το σφάλμα σας, είναι να σας τιμωρήσουμε για να πάρετε καλά το μάθημά σας. Όχι, δεν είναι για να απλώς, είναι χειρότερο ακόμη. Και για να σας αλωτριώσουμε και να πετύχουμε όλα αυτά που είπατε και εσείς πριν. Χειρότερο. Και τα οικονομικά συμφέροντα. Είναι ακόμη χειρότερο. Και ότι πάνω στη γη. Και την εξουσιαστική πάνω μανία. Στη γη, εμείς θέλουμε να επιβάλλουμε ένα δικό μας σχέδιο. Πολύ σαφές. Έχουμε ένα σχέδιο. Έχουμε ένα project. Ένα master plan. Όπως θέλετε, πέστε το. Ένα business plan. Από εκεί και πέρα είναι πρόβλημα αν στις χώρες υπάρχει δημοκρατία, αν υπάρχει παιδεία. Αν τα μέσα ενημέρωσης είναι ελεύθερα, ανεξάρτητα, αν οι κυβερνήσεις είναι ανεξάρτητοι, αν οι λαοί είναι ανεξάρτητοι. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε αυτήν την παγκόσμια δικτατορία που θέλουμε. Θα πρέπει να μειωθεί ο πληθυσμός. Εδώ προσπαθούν να δικαιολογήσουν ακόμη και έναν παγκόσμιο πόλεμο με προσχήματα. Είναι δυνατόν. Υπήρχε πρώτα η αναμέτρηση του κομμουνισμού με τον καπιταλισμό. Υποτίθεται των καθεστώτων των κομμουνιστικών, των ολοκληρωτικών, με τα καθεστώτα της ελευθερίας. Τελείωσε αυτό και μετά βρήκαμε άλλους εχθρούς. Άρα, είναι πρόσχημα όλα. Και αν ξέρεις λίγο ιστορία και ξέρεις ότι η εκδίκηση απέναντι στην προηγούμενη κατάσταση της Ρωσίας πριν γίνει η Σοβιετική Επανάσταση, διότι ο τσάρος της Ρωσίας βοήθησε τον Αβραάμ Λίνκον στην προσπάθειά του να κρατήσει το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα έξω από την Αμερική και τον βοήθησε ο τσάρος της Ρωσίας. Αυτά διαβάζουμε. Και μετά εκεί εκδικούνται με το να οι τράπεζες και οι τραπεζίτες οι παγκόσμιοι να χρηματοδοτούν την Επανάσταση. Καταλαβαίνει από εκεί και πέρα κανείς την πολυπλοκότητα αυτών των πραγμάτων, αλλά και την απλότητα. Σε όλη αυτή την αναφορά που κάνατε από το ξεκίνημα της εκπομπής, σε όλη αυτή την ανάλυση, υπήρξαν αρκετές αναφορές στο τραπεζικό σύστημα. Και ναι, θεωρώ ότι... Άρα είναι ο κατεξοχήν εχθρός αυτή τη στιγμή και ήταν και πριν το ξέσπασμα της κρίσης προφανώς, απλά τώρα είναι το σημαντικότερο εργαλείο του κακού. Είναι τα τάγκς. Είναι τα τάγκς της σύγχρονης εποχής, της αλωτρίωσης δηλαδή. Ουδαρχίας που εγκαθίσταται πάνω στη γη. Τι μπορούμε να πούμε και να κάνουμε αυτή τη στιγμή? Εγκαθίσταται πάνω στη γη μια παγκόσμια φεουδαρχία νέου τύπου, ένας παγκόσμιος έλεγχος σε όλα τα επίπεδα, και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Και θα πρέπει ιδιαίτερα εμείς ως Έλληνες, ναι, έχουμε ευθύνη το ότι δεν μπορούμε να συγκροτήσουμε μια ερμηνεία των γεγονότων και θα πάμε να ψηφίσουμε πάλι ως αν να μην έχει συμβεί τίποτα. Ενώ θα πρέπει, εγώ προτείνω, να μην πάει να ψηφίσει κανείς. Εγώ προτείνω σε κάθε πόλη ελληνική, και το λέω αυτό ως πρόταση, να υπάρξουν στρατηγικές ομάδες που θα βγουν από την κοινωνία. Να επιλέξετε εσείς εδώ στην Καβάλα τους καλύτερους συμπολίτες σας και αυτοί να σας εκπροσωπήσουν στη Βουλή. Όχι τα κόμματα να έρχονται και να σας επιβάλλουν κάποιους υποψήφιους. Τελείωσαν τα κόμματα, κατέστρεψαν την Ελλάδα. Οι λαοί, οι πόλεις, οι άνθρωποι θα πρέπει να επιλέξουν τους καλύτερους, τους αρίστους. Πώς μπορεί εσείς να στην Καβάλα αυτό, ξέρετε ποιοι συμπολίτες σας είναι άριστοι. Πριν είπατε ότι υπάρχει έλλειψη παιδείας. Πώς λοιπόν αυτός ο λαός με την έλλειψη παιδείας που του επιβάλλανε, η αλήθεια αν είναι, θα μπορέσει αυτό, να διοργανώσει όλη αυτή την πνευματική επανάσταση, έτσι, και ακριβώς, μετά πρακτική
που εσείς προαναφέρατε. Αυτό θα πρέπει αυτό να το κάνει και η Εκκλησία, θα πρέπει να το κάνουν και οι σκεπτόμενοι άνθρωποι, θα πρέπει να το κάνουν και οι δημοσιογράφοι και οι επιχειρηματίες, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή διασώζουν μια ποιότητα, ένα ήθος και να πούν ότι εδώ πρέπει να σταματήσει αυτό το κακό. Δεν είναι δυνατόν οι Έλληνες ξαφνικά να γίνουν δουλοπάρικοι στον ίδιο τους τον τόπο. Δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα να διώκεσαι. Σε λίγο, ακόμη και αυτά που λέμε, θα είναι αιτία να μας σύρουν στα δικαστήρια. Διότι διαχέουμε πληροφορία που επαναστατώνει την κοινωνία. Θα διώκεται οποιαδήποτε μορφή κριτικής. Άρα, εάν η ελληνική κοινωνία, εάν οι Έλληνες δεν απεγκλωβιστούν από αυτό το ψεύδος των κομμάτων, είτε είναι δεξιά είτε είναι αριστερά, είναι ένα ψέμα και τα δύο, χρησιμοποιούνται πολύ έξυπνα και οι δεξιές ιδεολογίες και οι αριστερές για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε και να καταστραφεί η δημοκρατία και να αλλοιωθεί και η ποιότητα, η πνευματική μας ποιότητα. Και να αποδομηθεί και το έθνος. Και αυτό δεν το αναφέραμε βεβαίως, τώρα, γιατί το έθνος έχει αποδειχθεί ιστορικά και διαχρονικά ότι είναι ο συνεκτικότερος δεσμός στις κοινωνίες, στις οργανωμένες. Αυτό είναι ο στόχος. Γεωγραφία... Και δεν είναι τυχαίο ότι η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να σπάσει αυτό το συνεκτικό ιστό, προφανώς, να μην υπάρχουν πλέον έθνη κράτη, να υπάρχουν πολυεθνικά, πολυπολιτισμικά μοσαϊκά έτσι, κοινωνιών ακριβώς. Που απλά θα είναι περιχαρακωμένα σε κάποια σύνορα και, ιστορία, και δεν, θα υπάρχει, δεν θα υπάρχουν κοινές πολιτισμικές έτσι, αναφορές, ιστορικές ρίζες, διότι δεν θα μπορείς πλέον να αντιδράσεις, δεν θα μπορείς να σκεφτείς. Εγώ θα επανέλθω όμως στο θέμα των τραπεζών, γιατί θέλω να το ολοκληρώσουμε πριν τελειώσει. Γιατί αυτό το σχέδιο της παγκόσμιας κυριαρχίας και της παγκόσμιας διακυβέρνησης προωθείται μέσα από το τραπεζικό σύστημα, το οποίο κάνει όλο αυτό το παιχνίδι με τα χρέη, οι οικονομολόγοι καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι. Διότι αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος είναι υπερχρεωμένος, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Όλα τα κράτη είναι υπερχρεωμένα στους ιδιώτες τραπεζίτες, διότι είναι πολύ απλό. Ενώ πριν το χρήμα το συντόνιζε η κάθε κυβέρνηση, η Ευρώπη, ας πούμε, θα έπρεπε να παράγει το χρήμα που χρειάζεται. Τι κάνουμε? Παράγεται το χρήμα, δίνεται στις ιδιωτικές τράπεζες και οι ιδιωτικές τράπεζες μας το ξαναπουλάνε με υπέροχους τόκους. Αυτό το οποίο είναι αγαθό κοινωνικό. Το νερό που δίνει ο Θεός θα σας το χρεώνουν και θα μας το χρεώνουν με τόκους. Δηλαδή και σε λίγο και το οξυγόνο. Υπάρχει μια διαιώνιση της οικονομικής εξάρτησης, δηλαδή, όπως ακριβώς το περιγράφετε. Μια δαιμονικότητα. Ώστε να μπορούν να κρατούν και κράτη και λαούς και έθνη όμοιρους. Ακριβώς. Όμοιρους χρεών. Αφού δεν μπορούν να το κάνουν με άλλο τρόπο, διότι, το κάνουν. Διότι πρέπει να ελεγχθεί οικονομοκεντρικά ο πληθυσμός της γης, πρέπει να ελεγχθούν οι λαοί, οι πολιτισμοί, οι ιστορίες. Θα πρέπει να φτιαχτεί αυτή η νέα τάξη. Τι είναι αυτή η νέα τάξη? Είναι μια παγκόσμια δικτατορία στην οποία μια ελίτ πολύ συγκεκριμένη θα ασκεί εξουσία. Αυτό είναι πολύ απλό. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν να κυβερνήσουν τον κόσμο. Μήπως αυτό δεν είναι ο πειρασμός, ο τρίτος πειρασμός του Χριστού, που το έδειξε ο Σατανάς όλο τον κόσμο και του είπε: αυτά όλα είναι στο χέρι μου, άμα με προσκυνήσεις θα τα δώσω. Όλοι δεν πέφτουμε σε αυτό τον πειρασμό, είτε είμαστε βουλευτές, είτε είμαστε υπάλληλοι, είτε οτιδήποτε, να πουλήσουμε αυτό που μέσα μας νιώθουμε ως αλήθεια, ως αξία ζωής, ως ποιότητα, για ένα ατομικό όφελος. Άρα και η πιο συντονισμένη συλλογική αρνητική προσπάθεια της παγκόσμιας ελίτ, αλλά από οπουδήποτε και αν προέρχεται αυτή, ανάγεται πάλι στις προσωπικές αδυναμίες του κάθε ανθρώπου. Έχουν αυτή τη στιγμή ταιριάξει κάποιες ομάδες, κάποιοι άνθρωποι και έχουν τρελαθεί, εγώ θα έλεγα. Δηλαδή σε άλλη εποχή, αυτό που ζούμε τώρα από ομάδες ανθρώπων που ασκούν την παγκόσμια κυριαρχία και θέλουν να την ασκήσουν, θα ήταν ψυχασθένεια. Τα έργα του James Bond το καταγράφουν αυτό ως παθολογία. Ο χρυσοδάχτυλος και όλα αυτά που βλέπουμε στα έργα του James Bond αυτή τη στιγμή έχουν νομιμοποιηθεί. Ενώ ο ήρωας, ας πούμε, ο James Bond προσπαθούσε να προστατεύσει την ανθρωπότητα από αυτούς τους ψυχοπαθολογικά άρρωστους ανθρώπους, σήμερα αυτό έχει γίνει νόμιμο. Σήμερα οι χρυσοδάχτυλοι έχουν γίνει πραγματικότητα και είναι νόμος, φτιάχνουν νόμους. Και... το να είναι κάποιος υπερβολικά πλεονέκτης και να είναι αποφασισμένος κοινικά να πετύχει το σκοπό του, αυτό είναι ψυχοπαθολογία. Βέβαια. Αυτό είναι σαφέστατο.
Όταν αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι φτάνουν και λαοί και εδώ θα φτάσουμε σε πολέμους. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται ένας μεγάλος πόλεμος από όσα βλέπουμε γύρω μας. Πρέπει η Κίνα να βγει στον πόλεμο, η Ρωσία να βγει στον πόλεμο, θα χρησιμοποιηθεί το Ισλάμ. Γιατί? Διότι έτσι θα λυθεί το πρόβλημα της παγκόσμιας κυριαρχίας. Θα γίνει μια αναμέτρηση. Πρέπει η ανθρωπότητα να αντιδράσει. Πολλοί μιλάνε και για μείωση του πληθυσμού με αυτόν τον τρόπο, διότι θεωρείται πλέον ότι η γη είναι πολύ πληθής, μπράβο, και θα πρέπει να μειωθεί ο πληθυσμός. 100 εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν πέφτει μια ατομική βόμβα πάνω από μια πόλη, αυτό τι είναι? Είναι λογική? Καλά, αυτό σίγουρα δεν είναι. Ο Χίτλερ έκανε αυτά τα εγκλήματα και τον κατηγορούμε. Μα όταν πάμε πάνω σε αμάχους και τους ρίχνουμε μια ατομική βόμβα, αυτό είναι υγεία? Αυτό είναι τρέλα, είναι προσβολή. Σε αυτόν τον νέο κόσμο, όπως θα μπορούσαμε να τον οραματιστούμε, όπως θα τολμούσαμε να τον οραματιστούμε, κύριε Παύλο, πώς θα μπορούσε να οργανωθεί η οικονομία? Γιατί μια κοινωνία οργανωμένη πρέπει να έχει και ένα μοντέλο οικονομικό. Αυτό το οικονομικό μοντέλο θα μπορούσε να υφίσταται απουσία παντελώς των τραπεζών? Βέβαια, οι τράπεζες θα πρέπει να ξανά επιστρέψουν στον κοινωνικό έλεγχο. Να κρατικοποιηθούν, αυτό που λέμε, απλά ή κάτι περισσότερο εννοείτε εσείς? Να είναι κάτω από τον έλεγχο της κοινωνίας, είτε σε τοπικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο ενώσεων. Πρακτικά πώς δηλαδή, μπορεί να γίνει αυτό? Να είναι κάτω από τον έλεγχο του κράτους, το αντιλαμβανόμαστε. Έχει γίνει και στο παρελθόν και συμβαίνει και σήμερα σε κάποιες περιπτώσεις. Πώς μπορεί μια κοινωνία να έχει υπό τον έλεγχο της μια τράπεζα? Αυτό είναι ένα μοντέλο πρακτικό που μπορεί να λειτουργήσει. Η τράπεζα δεν πρέπει να είναι κερδοσκοπικός οργανισμός. Η τράπεζα είναι κοινωνικός οργανισμός. Όταν εγώ παίρνω τα χρήματα των ανθρώπων μιας πόλης και μετά δίδω με τόκους εδώ εκεί και τα χρησιμοποιώ και κερδοσκοπώ από τα χρήματα που μου εμπιστεύτηκαν αυτοί οι άνθρωποι, δεν είμαι κλέφτης, δεν είμαι απατεώνας. Πολύ απλό, δούλεψα να τα έχω. Ένας επιχειρηματίας που χτίζει ένα εργοστάσιο, ας πούμε, δικαιούται, διότι κουράζεται μέρα νύχτα να συντηρήσει ένα εργοστάσιο, και άρα λέμε ναι, δικαιούται να έχει ένα κέρδος, να έχει μια βίλα, να ζήσει έτσι. Μα όταν δεν έχεις βάλει τίποτα, τι έχει βάλει μια τράπεζα? Ποιον πλούτο έβαλε ένας τραπεζίτης? Απλά εμπορεύονται, το κογλυφικά το χρήμα. Άρα μιλάμε για τοκογλυφία, μιλάμε για απατεώνες, μιλάμε για... αυτό είναι το χειρότερο. Δεν σας αρκεί έτος, δηλαδή, να έχει τον έλεγχο της τράπεζας στο κράτος? Θεωρείτε ότι και αυτό έχει αποτύχει? Πάτε πιο πέρα ένα βήμα, να τον έχει τον έλεγχο η κοινωνία. Βέβαια, αυτό το θέμα είναι πρακτικά πώς μπορεί να συμβεί. Οι τράπεζες δεν πρέπει να είναι κερδοσκοπικές. Από τη στιγμή που οι τράπεζες ασκούν κερδοσκοπία και οι τόκοι δανεισμού είναι 20-30%. Αυτή όμως η αλλαγή δεν μπορεί να συμβεί μόνο σε ένα κράτος. Διότι επειδή ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικά περιβάλλον, υποχρεωτικά θα καταρρεύσει το οικονομικό μοντέλο. Αυτό πρέπει να συμβεί ταυτόχρονα σχεδόν σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Ή θα δεχθούμε ότι εντός εισαγωγικών ή εκτός, όπως θέλετε. Ή θα δεχθούμε ότι πάμε σε έναν πόλεμο μικρής ή μεγάλης εμβέλειας, όπου τα 100 εκατομμύρια που είδαμε να φωνεύονται πριν 50-60 χρόνια θα είναι μικρό ποσοστό και θα δούμε πολύ τραγικότερα γεγονότα πάνω στη γη, ή θα πρέπει να αποφασίσουν οι πολίτες της γης, όσοι σκέπτονται, επιστήμονες, διανοούμενοι, πολιτικοί, οποιοδήποτε, να λογικευθούν και να πούν ότι δεν είναι δυνατόν οι τράπεζες να έχουν τέτοια εξουσία στη ζωή μας. Δεν είναι δυνατόν τα χρήματα τα οποία δίδουμε στις τράπεζες να τα φυλάξουν και να λειτουργήσουν, αν θέλετε, με έναν τρόπο, ας το πούμε, συμπληρωματικό. Διότι μία τράπεζα πραγματικά μπορεί να βοηθήσει με το να δώσει ένα δάνειο σε μια οικονομία. Για να λειτουργήσει η κοινωνία. Και έστω και με ένα μικρό περιθώριο κέρδους. Όχι για την τράπεζα, για τα έξοδά της, ναι. Αλλά όχι με αυτοσκοπό το κέρδος. Η τράπεζα. Ή με ένα υπερβολικό κέρδος. Υπερβολικό κέρδος, οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5-10 παγκόσμιες τράπεζες που λειτουργούν από κοινού, όπου ελέγχουν την παγκόσμια οικονομία. Και βλέπουμε σήμερα τι κονδύλια δίνονται για τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών. Γιατί όλες οι τράπεζες, οι τοπικές, οι εθνικές, ένα σύστημα το οποίο έχει αποδειχθεί ότι είναι άρρωστο και ατελέσφορο, ενώ την ίδια στιγμή τα μισά από αυτά τα χρήματα να μπορούσαν να πέσουν στην πραγματική οικονομία. Εγώ δεν λέω να τα μοίραζαν στον κόσμο ως φιλοδόρημα ή ως φιλανθρωπία. Να μπορούσαν να πέσουν στην πραγματική οικονομία με κάποιον τρόπο άλλο,
αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρχε οικονομικό πρόβλημα, όπως λένε αρκετοί. Κοιτάξτε, και η σοσιαλιστική ιδεολογία και η δεξιά ιδεολογία, η φιλελεύθερη, εκ των υστέρων βλέπουμε ότι χρησιμοποιήθηκαν πολύ έντεχνα για να αλωτριώσουν αυτήν την προσπάθεια των ανθρώπων, διότι και στις δύο αυτές ιδεολογίες υπάρχουν κάποιες αλήθειες. Έτσι. Θέλουμε μια άλλη εκπομπή να μιλήσουμε γι' αυτό μόνο. Το μόνο πράγμα. Για τις ιδεολογίες. Μόνο για τις ιδεολογίες. Αυτή την εκπομπή υπόσχομαι ότι θα την κάνω και θα είστε ένας από τους καλεσμένους. Αλλά όμως αυτές οι ιδεολογίες χρησιμοποιήθηκαν. Δηλαδή το ταλέντο ενός ανθρώπου να δημιουργεί οικονομία, η έμπνευση ενός ανθρώπου να λέει ότι δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, επειδή δεν έχει τα ίδια προσόντα με μένα, να τον πετάξουμε στα σκουπίδια. Και άρα εγώ, επειδή έχω κάποια προσόντα παραπάνω, δικαιούμαι να ζω ως βασιλιάς, και αυτός ο άνθρωπος που δεν έχει τα προσόντα πρέπει να τον κάνουμε να ζει στα σκουπίδια. Άρα αυτά θα πρέπει να τα δει εξ αρχής η κοινωνία των ανθρώπων. Θα πρέπει οι διανοούμενοι να ξαναλειτουργήσουν, οι δημοσιογράφοι να ξαναλειτουργήσουν, να λειτουργήσει ο πνευματικός κόσμος, να λειτουργήσει η Εκκλησία, να λειτουργήσει ο σκεπτόμενος κόσμος, διότι αυτό το οποίο ετοιμάζεται για την ανθρωπότητα, εγώ τουλάχιστον βλέποντας την πληροφορία που μπορώ να δω και τα στοιχεία τα οποία μπορώ να συγκρίνω, νομίζω ότι αυτές οι προφητείες που ακούμε είναι πολύ λίγο μπροστά στο κακό που θα δούμε, εάν συνεχιστεί έτσι αυτή η πορεία της ανθρωπότητας. Ότι θα δούμε πολύ μεγάλο κακό και στον τόπο μας και ευρύτερα. Και εδώ καλείται ο κάθε ένας, πραγματικά όπως το είπατε, να ξανανιώσει υπεύθυνος για όλη την ανθρωπότητα. Ο ένας, ο καθημερινός άνθρωπος, να νιώσει υπεύθυνος για όλη την ανθρωπότητα. Το τι θα κάνει ο καθένας, ο Θεός θα τον φωτίσει. Αλλά πραγματικά είμαστε μπροστά σε γεγονότα τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε εύκολα. Δεν ελέγχονται εύκολα πια τα γεγονότα, είναι μια φορά πραγμάτων. Μόνο εάν οι άνθρωποι έρθουν σε αυτόν, σε παγκόσμιο επίπεδο, και πούν ότι αυτό δεν μπορεί να το δεχτούμε άλλο. Ότι δεν είναι δυνατόν. Κλείνοντας δηλαδή, εσείς θα μπορούσατε να δηλώσετε αισιόδοξος ή όχι για τα επερχόμενα, σε ό,τι αφορά αυτό που θα πρέπει να επιδιωχθεί και στο αν είναι αναστρέψιμη αυτή η πορεία που έχουμε, στην οποία ήδη βαδίζουμε. Από την φύση μου είμαι αισιόδοξος, και από τις γνώσεις που έχω αποκομίσει τώρα που γερνώ, δεν μπορώ παρά να είμαι αισιόδοξος, μολονό ότι νιώθω θλίψη και στεναχώρια για αυτό που βλέπω γύρω μου και για αυτό που έρχεται, αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος φτιάχτηκε για να ζήσει. Η μικροχίτλερ ή η μεγαλοχίτλερ ή οποιοδήποτε άλλοι που θέλουν να εξουσιάσουν τον κόσμο θα είναι μία παρένθεση στην ιστορία. Δεν μπορεί να είναι η ιστορία. Οι άνθρωποι, τα άρρωστα μυαλά τα οποία οδηγούν ανθρώπινες κοινωνίες σε τόσο πόνο, σε τόση θλίψη, σε τόση οδύνη, είναι άρρωστα μυαλά. Είναι για το ψυχιατρίο αυτά τα μυαλά. Νομίζω ότι αυτά θα είναι μια παρένθεση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν θα είναι το τέλος της ανθρωπότητας. Πιστεύω ότι θα λειτουργήσει η ανθρωπότητα, θα λειτουργήσει ο άνθρωπος και η Ελλάδα θα λειτουργήσει, και η δική μου πρόταση σε όσους μας ακούν είναι ως Έλληνες να συστήσουμε ένα όραμα απέναντι στην ευθύνη της ιστορίας. Ως Έλληνες έχουμε μια ευθύνη, όχι να σώσουμε την Ελλάδα, να σώσουμε τον κόσμο αν θέλετε. Μια μεγάλη κουβέντα, το είπα σε ένα μάθημα φιλοσοφίας που έκανα πρόσφατα στο εξωτερικό, καλεσμένος από ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, και είπα ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι τέτοιος που δεν θέλει να χρησιμοποιήσει τον κόσμο, αλλά θέλει να σώσει τον κόσμο. Και χτυπιέται αυτός ο πολιτισμός. Ως Έλληνες λοιπόν θα πρέπει να μετανοήσουμε, εδώ θα δεχθώ αυτό που είπατε πριν, ότι έχουμε μια ευθύνη. Σε τέτοιο επίπεδο, βαθύ πνευματικό, ναι, έχουμε ευθύνη. Και ως Έλληνες θα πρέπει να συγκροτήσουμε ένα όραμα
για την μοίρα της ανθρωπότητας. Όταν τα παιδιά μας, ενώ τους παππούδες μας, πήγαιναν και σκοτωνόντουσαν το 40 για να μην κυριαρχήσει αυτή η απανθρωπία του γερμανικού ναζισμού, αυτοί οι άνθρωποι δεν αμήνονται μόνο για την Ελλάδα, αμήνονταν για όλη την ανθρωπότητα. Και όταν ο Λεωνίδας με τους 300 πέθανε, λίγο εδώ πιο κάτω, δεν έσωζε την Σπάρτη, την Αθήνα. Έσωζε την ιστορία του ανθρώπου. Και η μοίρα της Ελλάδας είναι αυτή, να σώσει την ιστορία του κόσμου. Εννοώ ως πολιτισμός, ως παιδεία, ως πνευματική αυτοσυνειδησία του ανθρώπου. Άρα, κύριε Παύλο, αυτή τη στιγμή, με βάση τα δεδομένα όπως τα περιγράφουμε, η εσωτερική αναζήτηση και η πνευματική επανάσταση του καθενός από εμάς μπορεί να γίνει το δικό μας πυρηνικό όπλο και η δική μας σάρισα απέναντι στους σύγχρονους εχθρούς ή τον συγκεκριμένο σύγχρονο εχθρό που αναλύσαμε σε ολόκληρο. Που κουβαλάμε και μέσα μας, καταρχάς. Να πούμε ότι κουβαλάμε και μέσα μας τον εχθρό της ανθρωπότητας, τον κουβαλάμε μέσα μας. Εγώ πρώτος. Εμείς και σαν Έλληνες έχουμε περισσότερη ευθύνη όπως περιγράψατε, αλλά θα πρέπει πριν από όλα να κερδίσουμε τη μάχη με τον ίδιο μας τον εαυτό. Και ίσως είναι αυτή η πιο δύσκολη μάχη που έχει ο καθένας μας να δώσει. Και να συγκροτήσουμε πλέον μια κοινωνία ανθρώπων που έχουν ποιότητα, που θέλουν ποιότητα, έτοιμοι να θυσιάσουν οτιδήποτε χάρη του καλού και όχι να τρέχουν τα σάλια μας πίσω από αυτό που μας προσφέρει το σημερινό ψέμα. Μια επίπλαστη ευδαιμονία εν ολίγης. Μια δυστυχία κατά βάθος. Μια δυστυχία κατά βάθος. Στο τέλος καταλήγει η καταστροφή. Διότι πώς μπορείς πλέον να ζεις μέσα σε αυτήν την μέσα σε αυτό το περιβάλλον που δομούμε, είτε στην Αμερική, είτε στην Ασία, είτε στην Ρωσία, είτε οπουδήποτε, μέσα στο οποίο ο άνθρωπος χάνει την δυνατότητα να είναι άνθρωπος, να έχει έμπνευση για τη ζωή και γίνεται ένα ρομπότ, γίνεται μια μηχανή. Κύριε Παύλο, θα σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή στο Επίκεντρο μετά από αρκετό καιρό. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου κάνατε να είμαστε μαζί. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ και εσάς που παρακολουθήσατε την εκπομπή. Ευχαριστούμε και το ξενοδοχείο Γαλαξίας και όλο το προσωπικό για την άψογη φιλοξενία του. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Μέχρι τότε να είστε καλά και καλό Σαββατοκύριακο.